Είναι ξεχωριστός. Έχει τρομερή χρειά και πολύ σοου. Η πρώτη μου εμφάνιση συναισθηματικά ήταν καταπληκτική. Η πρώτη φορά βγήκα σε κάποια σκηνή και να φωνάζουν το όνομά σου. Δεν μου έφτανε το 1,5 λεπτό. Ήθελα να ήμουν όλη νύχτα, ας πούμε. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε μια φωνάρα σαν το Σταύρο πέρσι. Είσαι σε εκείνο το επίπεδο και ακόμα παραπάνω, χάρη μου. Εσύ αποτελείς τη μόνη περίπτωση παίκτη συμμετέχοντα που μου προκαλεί το συνέστημα της ζήλιας. Ζηλεύω τον Γιώργο Λεβέντη. Όντως. Εγώ χαίρομαι που τον έχω. Ζω ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτό που παίρνω τώρα. Για το δεύτερο live ετοιμάζουμε ένα τραγούδι. Θέλουμε πολύ απλά να δείξουμε στο X-Factor και σε κοινό το X-Factor ότι έχουμε έναν τραγουδιστάρα. Το μόνο που με αγχώνει είναι ότι είναι ένα τραγούδι πολύ αισθηματικό και έχω αυτό το πρόβλημα. Εγώ, αν τραγουδάω ένα έτσι τραγούδι, έχω την τάση να τα κλείνω τα μάτια μου επειδή το νιώθεις τόσο πολύ. Και ελπίζω να μην το πάθω αυτό στη σκηνή. Everything I do it for you. Ό,τι κάνει, το κάνει για σας, Νίκο. Το κάνει καλά? Πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά θέλω να σου πω για άλλη μια φορά. Λίγο ξεκόλασε, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα έλεγα και στο νησιό. Είσαι θεϊκός τραγουδιστής. Θέλω να δω τον καλλιτέχνη πίσω από αυτό, λοιπόν, εγώ. Σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός. Πώς θα δούμε τον καλλιτέχνη πίσω από τη φωνή, Νίκο? Πώς θα το δούμε, με λεπτομέρειες θες τώρα? Όχι. Μια μηχανία στα χέρια. Τι μια να κάνει, δηλαδή. Μια αυτή τη γλώσσα. Το... Να γίνει καλλιτέχνης όλο αυτό το πράγμα. Το έχουμε το λαρίγκι, το είπαμε. Είσαι στο X-Factor. Δεν έχεις πια την αγωνία αυτή. Και τώρα θέλω να δω τη γοητεία σου. Ας μας βοηθήσει ο Γιώργος Θεοφάνους. Εντάξει, εγώ έχω μια διαφωνία πάνω σε αυτό, εννοείται. Για μένα καλλιτέχνης είναι αυτός που δεν σκέφτεται το στόμα του, δεν σκέφτεται τα χέρια του, είναι μόνο στη φωνή του. Και για να μιλήσω και με λίγο όρους μαγειρικής που είναι και της μόδας τελευταία, δεν πρόκειται να αλλιώς. Από το τερν που είχαμε προηγουμένως, πήγαμε στο κυρίως πιάτο κατευθείαν και δεν εννοώ την ευέλεια σου, αγόρι μου. Εννοώ το κυρίως πιάτο, το ζουμερό, εδώ, την ψυχή όλη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Άρα, εσένα σου φάνηκε καλλιτεχνικότατος? Όχι, του φάνηκε ζουμερό από ό,τι είπε. Έτσι κρίνει ο Θεοφάνους μουσικά τον κόσμο. Ζουμερό. Κατερίνα. Θεωρώ ότι το ότι έχουμε φτάσει στο δεύτερο live να μιλάμε για τέτοιες λεπτομέρειες για τις οποίες συζητάμε τώρα
δείχνει και ότι είσαι ένας τεράστιος τραγουδιστής. Εγώ πάλι θεωρώ ότι την προηγούμενη φορά ήσουν πιο άνετος. Σήμερα σε αισθάνθηκα λίγο άβολα, λίγο να προσέχεις. Κάτι γκριμάτσες έκανες, λίγο χωρίς τόση αυτοπεποίθηση όσο είχες. Ίσως αυτό εννοεί ο Νίκος, ότι ένας καλλιτέχνης σαν και σένα δεν νοείται να μην εκπέμπει αυτοπεποίθηση, την οποία δεν την πολύ είδα. Αλλά θεωρώ ότι είναι λεπτομέρεια του 13ου live, καταλαβαίνεις, δηλαδή... Κατερίνα, πάντως, στο φινάλι του ήταν καλός. Στο φινάλι και στο ακαπέλα. Στο φινάλι ήταν καλός. Στο φινάλι και στο ακαπέλα. George. Χάρη, είχαμε το ψηλό που είχες φοβηθεί και λες να το κάνω, να μην το κάνω, το είχες. Το καθάρισες πάρα πολύ καλός. Το μόνο που καταλαβαίνω από τον Νίκο, μήπως θέλει το μάτι να γυαλίζει λίγο πιο πολύ. Εγώ βλέπω έναν πολύ μεγάλο τραγουδιστή, ήσουν πάρα πολύ καλός. Πρόσεξες πάρα πολύ τη λεπτομέρεια. Το κομμάτι το είχες από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι να σου πω, και έχεις. Παιδιά, ακούσατε να διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Τότε τι λέτε. Να γυαλίσει το μάτι του, αυτό που είπα. Θέλεις να δεις λίγο. Γοητεία θέλω Γοητεία να δω. Γοητεία και να μην το παρασκέφτεσαι. Θέλω να δω τον καλλιτέχνη πίσω από τον τραγουδιστή. Αυτό που έχει μια ζεστασιά στη φωνή σου που είναι τρομερή. Μπράβο σου, γι' αυτό σε ήθελα εδώ και κάθε εβδομάδα θα είμαστε και καλύτεροι. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι. Good stuff. Είσαι πολύ γοητευτικός. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Νίκος. Πώς διαφωνείς, αυτό είπες τώρα. Είναι γοητευτικός, είναι πάρα καλός. Το μόνο που λέω είναι το μάτι του Νίκος να γυαλίζει το μάτι λίγο πιο πολύ. Okay. Να γυαλίζει το μάτι είναι καλό πράγμα. Να αφήσει το μάτι που γυαλίζει γιατί γυαλίζει. Να γυαλίζει δεν είναι καλό πράγμα. Πάμε. Ακούστε λίγο την ψυχή εννοεί. Το Χάρη τον είδατε. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να ψηφίσετε θετικά για να τραγουδήσει και την επόμενη εβδομάδα είναι στις οθόνες σας αυτή τη στιγμή. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Χάρη. Καλή επιτυχία, φίλε.